διαπραγματευτών με ένα σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Αν θέλετε, και αυτή είναι η κόκκινη γραμμή πολλών από εμάς, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σε αυτή την κυβέρνηση. Ομάδα διαπραγματευτών εννοείται από όλα τα κόμματα. Αυτά τα οποιαδήποτε τεχνικά θέματα θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό. Καθίστε, γιατί κάτι είπατε και δεν το. Κάτι είπατε που νομίζω ότι κάτι θέλετε να πείτε, μάλλον. Απλά και μόνο εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να καταλάβουν οι θεσμοί ότι έχουμε ένα σύνολο ανθρώπων που θα πραγματευτούν, που θα έχουν έναν σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε. Χωρίς να υπονοείται το οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτό το σαφή προσανατολισμό. Αυτόν τον είχαμε, αλλά τον αμφισβήτησαν. Ως εκ τούτου πρέπει οποιαδήποτε αφιβολία εκ μέρους τους να εκλείψει στις επόμενες ώρες, αν όχι στο επόμενο 24ωρο. Αλλάζοντας κάποιους διαπραγματευτές, εννοείται. Αλλάζοντας το ύφος της διαπραγμάτευσης και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει, στοιχεία τα οποία τα εξετάζει ο Πρωθυπουργός και εμείς βέβαια ακολουθούμε. Εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, για να μην γίνουν παρεξηγήσεις το λέμε, νομίζω ότι θέτεται ένα θέμα να αλλάξουν και πρόσωπα. Αναφέρθηκα σε ύφος, αναφέρθηκα στη διαπραγματική ομάδα και αναφέρθηκα στον προσανατολισμό αυτής της ομάδας. Επειδή αναφερθήκατε σε όλα αυτά, γι' αυτό σας λέω. Αν κάνω λάθος, εδώ είμαστε να μου πείτε κανένας. Όχι, σας είπα, ένας σαφής προσανατολισμός ευρωπαϊκός που να διασκεδάζει τις όποιες αμφιβολίες έχουν οι θεσμοί απέναντί μας. Και κάτι είπατε ότι αυτό είναι ο όρος για να παραμείνετε μερικοί από εσάς στην κυβέρνηση. Ο προσανατολισμός της κυβέρνησης, ο σαφής και η παραμονή στο ευρώ είναι ένας όρος που πολλοί από εμάς τον έχουμε θέσει. Μα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το λέει, δεν χρειάζεται να θέτετε εσείς όρους. Ναι, ακριβώς το επαναλαμβάνουν για κάποιους οι οποίοι έχουν κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δικούς σας. Οποιουσδήποτε. Και οπουδήποτε για να βρίσκονται. Εντάξει. Αυτό θα ήταν καλό. Δεν ξέρω τώρα, αν θέλω, θα ήθελα την προσωπική σας γνώμη. Βέβαια δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Αν κατά τη γνώμη σας πέραν οι διαπραγματεύσεις στα χέρια του Τσίπρα, δεν είπα για επιβολία και πλήρη πολιτική κυριαρχία. Αν κατά τη γνώμη σας και ανεξαρτήτως τι θα κάνει τελικά ο Πρωθυπουργός, αν πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να μπουν και κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου, από άλλους πολιτικούς χώρους ελληνικούς μέσα σε αυτό το πράγμα. Προσανατολισμό. Μέσα στην ομάδα, στην διαπραγματεύσεις. Την προσωπική σας γνώμη, λέω, ανεξαρτήτως τι θα γίνει εν τέλει. Πολύ δύσκολο. Ό,τι μπορεί να δείξει, να τονίσει με ιδιαίτερη έμφαση αυτόν τον προσανατολισμό και ό,τι μπορεί να οδηγήσει σε μια ταχύτατη εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, αυτό πρέπει να εξεταστεί και να ληφθεί υπόψη στις αποφάσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες. Λοιπόν. Μάλιστα. Συνεπώς το προανοίγει, λέει, με ξεκάθαρο τρόπο. Ναι. Τώρα υπάρχουν διάφορες σκόπιες πληροφορίες από εδώ και από εκεί ότι είναι και άλλοι της ομάδας, όχι σε επίπεδο.